Μου έλεγε προημερών πριν από μερικές μέρες ο Νίκος ο Καλάκος, ο Γενικός Διευθυντής του Ταμείου, ότι εγώ δεν έχω λεφτά να δίνω τώρα εφάπαξ. Τα μόνα χρήματα που έχω είναι οι εισφορές που παίρνω, οι οποίες είναι ελαττωμένες. Εμένα δεν με φτάνουν να βγάζω πάνω από 100-150 εφάπαξ τον χρόνο. Εκκρεμούν 36.000 αιτήσεις. Και αν φύγουν τώρα με συνταξιοδότηση, αν το κύμα αυτό που προβλέπεται να φύγει, τελικά οι εκκρεμούσες αιτήσεις θα φτάσουν γύρω σε 100.000. Επομένως, εφάπαξ θα πάρουν ακόμα και αυτοί που φεύγουν σήμερα, στην καλύτερη περίπτωση στο τέλος του 2017. Ενδεχομένως και πιο πίσω, αλλά στο τέλος του 2017. Και με την προϋπόθεση θα μας δώσουν κάποια χρήματα. Επομένως, εδώ με το εφάπαξ παρατηρούμε δύο φαινόμενα. Πρώτον, το εφάπαξ έχει ήδη μειωθεί κατά 48%. Όσοι φεύγουν έχουν χάσει ήδη το μισό. Δεύτερον, όσοι έχουν κάνει αίτηση από την 1η του Σεπτέμβρη του 2013 για όλα τα ταμεία του εφάπαξ, επομένως και όσοι θα κάνουν τώρα, θα χάσουν ένα πρόσθετο ποσόν, το έχουν χαμένο ήδη, νομοθετημένο, ένα πρόσθετο ποσόν, απλώς η αγραμματοσύνη τους, τους έκανε και βγάλανε ένα καινούργιο μαθηματικό τύπο, ο οποίος περιέχει μέσα ένα συντελεστή βιωσιμότητος που δεν μπορούν να τον υπολογίσουν. Και επομένως δεν ξέρουν τώρα πόσο θα βγει αυτό και τι ακριβώς θα γίνει. Έχουν γίνει 100 σκέψεις στο Υπουργείο και δεν έχουν βγάλει συμπέρασμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι όσοι είναι να φύγουν σε σύνταξη τώρα, το εφάπαξ να μην το σκέπτονται, διότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα. Να σκέπτονται άλλα πράγματα. Έτσι, όχι όμως το εφάπαξ. Το εφάπαξ δυστυχώς είναι αυτό που είναι, δεν μπορεί κανείς εργαζόμενος να πει ότι εγώ φεύγω τώρα για να πάρω νωρίτερα το εφάπαξ ή για να χάσω λιγότερο από το εφάπαξ.